όταν φώναξες στα κορίτσια, σταματήστε, ζούμε 8 άνθρωποι εδώ μέσα, τι σε ενόχλησε τόσο πολύ έτσι ώστε να σε δούμε να αντιδράς έντονα? Εκείνη την ημέρα έφτασα στο Αμίν και 10 σκάλες πιο πάνω, γιατί ήταν ένας παράλογος και χαζός τσακωμός μεταξύ Βρυσίδας, Ναυσικάς, Μυριέλας. Κάποια στιγμή μπήκε και ο Άρης. Και ήταν ένα πράγμα που δεν οδηγούσε πουθενά και αντί να σταματήσει, κλιμακωνόταν. Δεν ξέρω πόσο είδατε εσείς, αυτό είχε κρατήσει πάνω από μισή ώρα και είχε αρχίσει και μία ώρα πριν. Γιατί αυτό είχε αρχίσει, το ψουψουτσού, είχε αρχίσει την ώρα που χάσαμε την ασυλία. Βάλτε λοιπόν με το νου σας ότι είχα 2 ώρες στο αυτί μου, ψουψουτσού από εδώ και ψουψουτσού από εκεί. Και ψουψουτσού από εδώ. Και ψου... Λοιπόν, και το κεφάλι μου το ένιωθα να καίει και κάποια στιγμή σηκώθηκα και άρχισα να και είπα όλα αυτά τα πράγματα που είπα. Ξεκινώντας με το ότι σταματήστε, δεν μας σέβεστε, είμαστε 10 άνθρωποι σε μια καλύβα. Ζήτησα από όλα τα παιδιά συγγνώμη, γιατί δεν ήταν συμπεριφορά ενήλικου ανθρώπου να ζητάει από ανθρώπους να μην στεριάζουν σε κατάσταση ιστερίας. Ελπίζω να μην μου κράτησαν κακία. Ήρθε η Βρυσίδα αμέσως και μου λέει: εμείς συγγνώμη, σε τρελάναμε. Όχι, νομίζω ότι μετά ο Άρης με τη Βρυσίδα μίλησα. Νομίζω ότι όλοι ψιλομιλήσαμε. Και... Τελικά, Λάμπρο, έκανες δουλειά στην καλύβα. Άκου εδώ πέρα, μιλάμε για σοβαρό τεμπέλι, παιδί μου. Σοβαρό τεμπέλι. Ο βοηθός Αθηνάς είμαι πλήστη κατσαρόλας. Έκανα βοηθός κατσαρόλας. Μιλάμε πολύ τώρα. Ποτήρια, είχα τη φωνή της Αθηνάς, σήκω πλήστρα, κάνε δείξη κτλ. Οπότε άντε να πεις και όχι. Άρα δεν ισχύει λοιπόν, αυτό που είχε πει ο Βαλάντης, ότι δεν βοηθάει ο Λάμπρος. Εγώ έφερα λιγότερες φορές ξύλα, αλλά δεν είναι το παιχνίδι, δεν είναι διαγωνισμός ποιος φέρνει πιο πολλές φορές ξύλα ή ποιος είναι. Επίσης, εμένα τα χέρια μου δεν πιάνουν σε τέτοιες δουλειές. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με γαλλικά και πιάνω, που δεν ξέρω ούτε να φτιάξω καλύβα όπως ήξερα, ας πούμε, ο Βυσκαδουράκης, ούτε όπως ο Απόστολος, ο οποίος ζει στα βουνά και ξέρει από φωτιές, από κατασκευές. Οπότε λοιπόν, εγώ έκανα λιγότερα πράγματα. Έκανα λιγότερα πράγματα, αλλά δεν είμαι τεμπέλης. Ακούστε να δείτε τι γινόταν με τα έπαθλα φαγητού και την εριστικότητα. Εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ όταν διαπίστωσα ότι κάποιοι από τους μπλε θεωρούν ότι είμαστε εριστικοί. Αρχικά να σου πω ότι δεν ήμασταν καθόλου εριστικοί. Τρώγαμε περισσότερο, αλλά έχουμε πεινάσει αδιανόητα πολύ. Να σας πω ότι τα έπαθλα φαγητού τα τρώγαμε και πεινάγαμε πάλι μετά από λίγες ώρες την επόμενη μέρα. Γιατί μπορώ να καταλάβω λοιπόν αν διέλυαν εμάς, πόσο θα διέλυαν τα παιδιά που τρώγανε λιγότερο. Εκεί που θέλω να σταθώ είναι όμως σε κάποιες δηλώσεις του Αντρέα, το ότι ζούμε μόνο με νερό και φωτοσύνθεση. Νομίζω ο Αντρέας είπε για το νερό και κάποιος άλλος είπε για τη φωτοσύνθεση. Να περάσει στον κόσμο, δεν θέλαμε να περάσει στον κόσμο η εικόνα του ότι είναι οι διάσημοι οι κακοί που τρώνε και οι κακόμοιροι μπλε που δεν τρώνε. Γιατί και οι μπλε τρώγανε, είχαν όλες τους τις προμήθειες. Άρα λοιπόν, αν είσαι σε φάση που δεν μπορείς να αντέχεις τα πόδια σου, μαγειρεύεις, έχεις αλεύρι, έχεις ρύζι, έχεις φακές, μαγειρεύεις και τρως. Είχαν το ψαρευτικό kit και μάλιστα έπιασαν σαλάχια, σταχούς και ψάρια. Μικρά, μικρά, ναι, τα πιάσανε. Μπορούσαν να ξαναβουτήξουν και μετά να ξαναβουτήξουν. Και επίσης υπήρχε αυθονία σε καρύδα. Άρα λοιπόν, προμήθειες, καρύδα, ψάρια, αυτό δεν είναι μυστικός, είναι τρώω λίγο. Όταν εμείς χάσαμε όλη τη βδομάδα τα έπαθλα, να πω ότι πεινάσαμε περισσότερο, γιατί εκείνο τον καιρό οι προμήθειές μας ήταν πολύ λιγότερες. Δεν νομίζω ότι οι διάσημοι ήταν εριστικοί, ούτε είχαμε κακή συμπεριφορά. Αυτό δεν το δέχομαι καθόλου. Αυτό που είπε η Μυριέλα, ότι οι παιδιά όσο πιο πολύ τρώμε, τόσο πιο πολύ πεινάμε. Αυτή η δήλωση της Μυριέλας ήταν άστοχη, ήταν κακό timing. Προφανώς θέλω να πιστεύω ότι άλλο εννοούσε και άλλο είπε. Γυρίσαμε και είπαμε όλη εκείνη την ώρα ότι τώρα αυτό... Τι το θέλεις να το πεις, στον άλλον τώρα που είναι εκεί πέρα. Αλλά και επειδή η Μυριέλα δεν είναι κακός άνθρωπος να θέλει να πατήσει τον πεινασμένο στο λαιμό, δέχτηκα το ότι άλλο εννοούσε, άλλο θέλει να πει, κάπως αλλιώς το σκέφτηκε και το είπε χαζοειδώς.